Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ψευδοκράτου στα κατεχόμενα με αφορμή τι έρευνε του Νότικα Καλλιγκαίου, απειλώντα πω θα συνεχίσουν τι ενέργειέ του μέσω της Τουρκής Petroleum Corporation στις περιοχές που της δόθηκε άδεια το 2011, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα και χαρακτηρίζοντας ως ταραξία στην Ανατολική Μεσόγειο την Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα αναφέρει, σχετικά με τις μονομερείς ερευνητικέ δραστηριότητες που θα διεξαχθούν από την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση στις 12 έως 17 Νοεμβρίου 2021, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου συνεχίζει αδιάκοπα να προκαλεί ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, με τις μονομερείς ερευνητικέ δραστηριότητες υδρογων γύρω από το νησί της Κύπρου. Με μια νέα ναύτεξ που δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2021, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα διεξάγει έρευνα που καλύπτει τις περιοχές αδείων, Τη Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου μεταξύ 12 έως 17 Νοεμβρίου 2021 με το πλοίο Νότι Λγκαίο. Ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ο κοινό κάτοχος των φυσικών πόρων στο νησί και στις θάλασσες γύρω από το νησί. Καταδικάζουμε έντονα την παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού από την ελληνοκυπριακή πλευρά με μονομερής διαθέσεις. Το κράτο μα δεν θα είναι θεατή στα δρόμενα τη ελληνική πλευρά που σφετερίστηκε τα δικαιώματα του λαού μα και θα κάνει ταυτόχρονα και ισοδύναμα βήματα. y Turkish Petroleum Corporation θα συνεχίσει να ασκεί τι δραστηριότητέ τη στου τόμει αδειών που παραχωρήσαμε το 2011. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να σα υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η τουρκική δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρου πάντα προτιμούσε να επιλύει το ζήτημα στο πλαίσιο τη διπλωματία και του διαλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο ισχύει τόσο η πρότασή μα στι 13 Ιουλίου 2019 για του σπόρου υδρογων ανθράκων, όσο και η τηλεδιάσκεψη τη Τουρκία για την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία θα συγκεντρώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένου του κράτου. Αυτέ μας. Αυτές οι επικοδομητικές προτάσεις και εκκλήσεις είναι σημαντικές ευκαιρίες που θα επιτρέψουν τη λύση του προβλήματος. Θεωρούμε ωφέλιμο να επιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας για άλλη μία φορά, ότι το μέρος που διαταράσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η ελληνοκυπριακή διοίκηση της Κύπρου και το μέρος που προτείνει επικοδομητική συνεργασία για την επιτεύξη συμφωνίας είναι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτη όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.